16 λεπτά αγώνα και ο Μουρατίδης στην εκτέλεση του κόρνερ για τον Άρη. Περνάει η μπάλα, η κεφαλιά από τον Γκούι και μεγάλη ευκαιρία στο 16. Τσέκο σε μια ατομική προσπάθεια. Ωραία παλιά είναι για τον Βέλιο. Ο Βέλιο στο σουτ και χάνει μια μεγάλη ευκαιρία. 34ο λεπτό του αγώνα. Σουτ του Βέλιου out. Μουστακίδης. Μια βαθιά παλιά. Ο Κούις που έχει προωθηθεί προσπαθεί για την κεφαλιά. Το σουτ από τον Μέλλερ. Πολύ δυνατό αλλά άστοχο. Ο Μέλλερ που κάνει μια παλιά για τον Δημητριάδη και είναι το γκολ. Είναι το 1-0 για τον Άρη. Από την πάσα του Μέλλερ στο Δημητριάδη. Το δυνατό σουτ από τον φορ του Άρη και η μπάλα στα δίχτυα. Καλαμαριά Άρης 0-1 στο 48. Ο Μέλλερ για τον Κούι που κάνει τη σέντρα. Έρχεται ο Δημητριάδης και είναι το 2-0. Ένα εντυπωσιακό γκολ από τον Βασίλη Δημητριάδη. Η σέντρα του Κούι, κεφαλιά του Δημητριάδη. Καλαμαριά Άρης 0-2. Ένα εντυπωσιακό γκολ. Το δεύτερο του Δημητριάδη στο σημερινό παιχνίδι. Ο Βέλιος και πάλι για τον Τσέκο. Ο Τσέκος που κάνει το σουτ και είναι το γκολ. Μειώνει η Καλαμαριά το γκολ από τον Ζήση Τσέκο. Μόλις ένα λεπτό μετά το δεύτερο γκολ του Άρη. Και τώρα έχουμε με το γκολ αυτό του Τσέκου Καλαμαριά Άρης 1-2. Σε καλή θέση αυτό το φάουλ για τον Άρη. Ο Ολιβέιρα θα το εκτελέσει. Και εντυπωσιακή απόκρουση από τον Δημητρόφσκι σε αυτό το φάουλ του Ολιβέιρα. Κάρδος κεφαλιά. Ο Βέλιος τώρα στη φάση. Ο Βέλιος που πλασάρει, ο Κατσιαούνης που διώχνει σε κόρνερ. Για τον Ολιβέιρα. Αυτός τον Μέλλερ. Και πάλι Ολιβέιρα που κρατάει την μπάλα, κάνει και ένα σουτ, την μπάλα φεύγει out. Έχουμε εκεί και έναν διαπληκτισμό ανάμεσα στον Ολιβέιρα και τον Κάρντος. Κόκκινη κάρτα και στους δύο, στον Βραζιλιάνο και τον Ούγκρο από το διαιτή Πλευρίτη. Μετά την προσπάθεια που έκανε ο Ολιβέιρα, έκανε ένα σουτ, την μπάλα έφυγε out. Συγκρούστηκε με τον Κάρντος, τον παίκτη της Καλαμαριάς. Και βλέπουμε τώρα τον διαιτή να δείχνει και στους δύο κόκκινη κάρτα. Οι δύο ομάδες θα συνεχίσουν με 10 παίκτες. Είναι το 75ο λεπτό του αγώνα. Δαλκίδης για τον Ιωσιφίδη. Έχουμε ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα του Βαζάκα πάνω στο Δαλκίδη. Κίτρινη κάρτα στο Βαζάκα και είναι κόκκινη βέβαια. Είναι η δεύτερη κίτρινη για τον αρχηγό της Καλαμαριάς. Ένα λεπτό πριν από το τέλος η Καλαμαριά θα μείνει με 9 παίκτες.